Γεια σας, εύχομαι να είστε καλά, ήρεμοι, ευτυχισμένοι, να έχετε αγάπη στην ζωή σας. Σήμερα είναι το τρίτο, αν θέλετε, τρίτο βίντεο, μικρό βίντεο είναι αυτά, για την ενάρετη μας φύση, που βασίζεται στο βιβλίο «Όραμα ζωής», «Η ενάρετη ζωής». Και μιλάμε για το κεφάλαιο 2, γιατί είναι δύσκολη η ανάρετη ζωή και σας διαβάζω το κεφάλαιο 2. Γιατί άραγε είναι τόσο δύσκολη η ανάρετη ζωή? Αφού είμαστε δημιουργημένοι κατά εικόνα και ομοίωση του Θεού και έχουμε μέσα μας το όραμα του τέλειου ενάρετο αυτού μας. Υπάρχει αυτό το εμφυτευμένο μέσα μας, ενδυνάμει, όπως εκφράζει ο Πλάτωνας. Αφού έχουμε τις διδασκαλίες του Χριστού, του Σωκράτη και πολλών άλλων, οι οποίοι όλοι συμφωνούν ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να τελειοποιηθεί, ότι ο προορισμός του είναι η θέωση και σύμφωνα με την Ορθοδοξία είναι η θέωση, να μοιάζει με τον Θεό μέσα από την τελειοποίηση των αρετών. Για ποιο λόγο τότε, αφού είναι μέσα μας, είναι τόσο δύσκολο? Τότε γιατί είναι τόσο δύσκολο να αγαπάμε αληθινά, να συγχωρούμε, να μοιράζουμε αυτά που έχουμε, δηλαδή να ζούμε σαν αδέλφια? Τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει τόσο πολύ? Γιατί? Ένα μεγάλο γιατί. Δεν ξέρω αν το νιώθετε εσείς, εγώ το νιώθω. Αρχικά φταίει η άγνοιά μας. Δεν γνωρίζουμε την αληθινή μας φύση. Δεν ξέρουμε τι πραγματικά είμαστε. Έχουμε πάθει αμνησία, η πνευματική αμνησία. Ξεχάσαμε ότι είμαστε αιώνιες αθάνατες ψυχές. Όλες οι θρησκείες το διδάσκουν, οι φιλοσοφίες το διδάσκουν, όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι το δηλώνουν, απλώς επειδή δεν το βιώνουμε, δεν το πιστεύουμε. Νομίζουμε ότι είμαστε αυτά τα προσωρινά, ευάλωτα και φθαρτά σώματα. Προσωρινά είναι τα οχήματά μας. Ταυτισμένοι με την προσωπικότητα, προγραμματιζόμαστε από την κοινωνία, από τους γονείς, να αναζητάμε την ασφάλεια, την αξία και την ευτυχία μέσα από την ύλη, μέσα από την εμφάνιση, μέσα από τις σχέσεις, μέσα από τα χρήματα, το επάγγελμα, την γνώμη των άλλων πάνω απ' όλα. Μπαίνουμε σε ένα ανταγωνιστικό κυνηγητό, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε για τον εαυτό μας και τους δικούς μας αυτά που χρειαζόμαστε στα εισαγωγικά για να επιβιώσουμε στα εισαγωγικά. Γιατί αυτά που χρειαζόμαστε είναι πολύ λίγα. Οξυγόνο, νερό, τροφή, λίγη προστασία. Απλώς αυτό, έχουμε πολλές επιθυμίες που νομίζουμε ότι αν δεν ικανοποιούνται αυτά, δεν μπορούμε να είμαστε καλά. Εντάξει. Για να νιώθουμε ασφαλείς και να επιβεβαιώσουμε την αξία μας, κυρίως την αξία μας στα μάτια των άλλων. Εντάξει, το μεγάλο μας άγχος. Έχουμε δύο φόβους. Ουσιαστικά το θάνατο και την γνώμη των άλλων. Και δεν ξέρω τι φοβόμαστε περισσότερο. Οπότε η άγνοια δημιουργεί την ταύτιση με το σώμα και την προσωπικότητα. Η ταύτιση με την σειρά της μας παρουσιάζει στο ένα κυνηγητό και ανταγωνισμό τα οποία προκαλούν άγχος και φόβο. Τότε αρχίζουμε να φοβόμαστε πολλά πράγματα. Σκεφτόμαστε, μήπως δεν έχουμε αρκετά, μήπως μας τα πάρουν, μήπως μας κάνουν κακό, μήπως οι άλλοι μας προσβάλλουν, μήπως οι άλλοι μας πληγώσουν, μήπως μας κοροϊδεύσουν. Ότι δημιουργούνται πολλοί φόβοι από την στιγμή που ταυτιζόμαστε αποκλειστικά με το σώμα και η προσωπικότητα. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι και όλη η πρόκληση της ελεύθερης βούλησης. Ότι αν μπορούμε να επιλέξουμε μέσα στην ψευδέστηση της ξεχωριστότητας ένα άρρωτο τρόπο λειτουργίας. Αυξάνεται η ξεχωριστότητά μας, χάνουμε την αγνότητα και την αθότητα των παιδικών χρόνων, όπου νιώσαμε ασφαλείς επειδή άλλοι είχαν την ευθύνη για την ζωή μας. Από τη στιγμή που πήραμε εμείς την ευθύνη, αρχίσαμε να νιώθουμε φόβο και έτσι χάσαμε την αθότητα, την αγνότητα των πρόνων αυτών.
υιοθέτουμε την ψυχολογία της άμυνας και της αυτοπροστασίας και πιστεύουμε ότι πρέπει να το κάνουμε και χαζοί είμαστε αν δεν το κάνουμε. Και τότε οι άλλοι κάνουν το ίδιο. Και τότε και εμείς αμυνόμαστε περισσότερο, δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο αποξένωση. Βλέποντας τους άλλους να κάνουν το ίδιο, εγώ θα είμαι χαζός. Εγώ θα κάνω το ίδιο. Και ο άλλος βλέποντας εμάς και λέει, εγώ θα είμαι χαζός και κάνει το ίδιο και όλο και αυξάνεται η αδιαφορία για το πώς είναι οι άλλοι. Η συνέπεια είναι ότι απομακρυνόμαστε από την συνείδησή μας. Χάνουμε την ευαισθησία μας. Πάβουμε να νιώθουμε τους άλλους και τις ανάγκες τους. Δεν μας ενδιαφέρει. Ή αν μας ενδιαφέρει στο νου, αλλά όχι στην πράξη. Okay. Γινόμαστε εγωκεντρικοί και εγωιστές. Okay. Γιατί σκεφτόμαστε συνέχεια τον εαυτό μας και δικούς μας. Θαμμένη είναι πια η συνείδηση. Κλεισμένες οι πόρτες προς τον αληθινό εαυτό. Αναγκαζόμαστε να μην έχουμε πρόβλημα που λέμε ψέματα ή που κορυδεύουμε ή που δεν βοηθάμε. Ή που λειτουργούμε με τρόπο που μπορεί να είναι εις βάρος κάποιου άλλου. Και προς την επίγνωση του προορισμού μας και σκοπού για το οποίο γεννηθήκαμε. Κατά δική μου αντίληψη και πάντα δεν ζητάω να συμφωνήσετε μαζί μου, απλώς νιώθω την ανάγκη να το εκφράζω, αυτή είναι η πρόκληση της ελεύθερης βούλης. Να μπορούμε μέσα στην ψευδέστηση που βιώνουμε να επιλέγουμε την αγάπη επάνω από το φόβο. Την αλήθεια πάνω από το ψέμα. Είναι η πρόκληση. Αν νιώθω αρκετή ασφάλεια μέσα στην ελεύθερη βούληση να λειτουργήσω έτσι. Πίσω από τις κλεισμένες πόρτες τι κλειδώνεται. Η ομορφιά μας, γιατί κατά τη δική μου αντίληψη, αυτό που δίνει ομορφιά είναι η αθότητα. Η αληθινή μας φύση. Και τι είναι αυτό που το χαλάει, το εγώ. Ο άνθρωπος, το πιο όμορφο άνθρωπο όσο αφορά την φυσική μορφή, γίνεται πανάσχημο όταν δεν έχει αγάπη, όταν λέει ψέματα, όταν φεύγει από την αληθινή του φύση. Και ο άνθρωπος που χαρακτηριστικά που πιθανόν οι περισσότεροι άνθρωποι λένε άσχημα, όταν βιώνει αγάπη και βιώνει αθότητα, είναι πανέμορφο. Είναι η φύση μας που μας κάνει να είμαστε όμορφοι. Τι άλλο κλειδώνεται πίσω από την πόρτα αυτή, η τέλεια αγάπη, με την οποία είμαστε αυτή η τέλεια αγάπη, αλλά από το φόβο μας δεν μπορεί να εκφραστεί σε αυτή την διάσταση. Η ανθρώπινη ευαισθησία. Σιγά σιγά γινόμαστε όλο και λιγότερο ευαίσθητοι προς αυτό που γίνεται. Η ειλικρίνεια. Χάνομαι την αλήθεια στο όνομα της αυτοπροστασίας. Η διαφάνεια, η κατανόηση, okay. Η συγχώρεση δυσκολεύεται. Η ενότητα και η συνεργασία δυσκολεύονται. Η ανιδιοτέλεια και η προσφορά. Τώρα, κάτι από αυτά θα γίνει ένα βίντεο για κάτι αρετή. Okay. Αλλά όλα αυτά χάνονται από το φόβο μας. Επειδή είμαστε ταυτισμένοι με το εγώ, το συμπέρασμα. Το πρόβλημα είναι η άγνοια και η ταύτιση με το σώμα και το νου και ο φόβος και η άμυνα που ακολουθούν. Αυτό είναι η αιτία που μας απομακρύνει από την συνείδησή μας. Η λύση είναι να θυμηθούμε την αληθινή μας φύση. Δεν μπορούμε εύκολα να το βιώσουμε, συμφωνώ μαζί σας. Απλώς μπορούμε να το πιστέψουμε. Εντάξει, μας το λέει ο Χριστός, μας το λέει ο Σοκράτης, μας το λέει οι αρχαίοι Έλληνες. Από παντού υπάρχει αυτή η αλήθεια ότι είμαστε πνεύμα. Οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει και έχουν φύγει από το σώμα τους και γυρίσουν πάλι στο σώμα μας το δηλώνουν. Παιδιά, ήμουν καλά, το σώμα ήταν έτοιμο θάνατο, δεν κατάλαβα τίποτα. Ήμουν πανευτυχής, δεν ήθελα να γυρίσω στο σώμα. Εντάξει, είμαστε πνεύμα αιώνιο, άειλη όντα. Είμαστε ο ναός του ζωντανού Θεού από την Κοινή Διαθήκη. Το πιστεύει, βάση του χριστιανισμού. Εκφράσεις της Θείας Ενέργειας. Αδέλφια γεννημένα από την ίδια κοσμική μήτρα. Αν το σκεφτείτε, κάπου ξεκίνησε η ανθρωπότητα
λένε Αιθιοπία, Κένια, δεν ξέρω, με μια οικογένεια, με λίγα άτομα. Και είμαστε όλοι απόγονοι, όλα αυτά τα μία οικογένεια. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το DNA μας πίσω και έχουν κάνει και τέτοιες έρευνες σε ένα Αντάμ και μία Εβά. Πριν από δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια. Είμαστε όλοι μία οικογένεια. Το DNA το λέει. Okay. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η ασφάλεια και η ευημερία μας, η ευτυχία και η ολοκλήρωσή μας θα πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από την αγάπη και την ενότητα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ας αλλάξουμε όσο πολιτικά συστήματα θέλετε, όσο θρησκευτικά συστήματα θέλετε. Αν δεν περιέχουν αγάπη και ενότητα, δεν μπορούν να πετύχουν, γιατί βασίζονται όχι στην αλήθεια. Κάθε άλλη λύση έχει αποτύχει και θα αποτυχάνει. Εντάξει. Το κτίσμα της προσωπικής ευτυχίας χωρίς συνείδηση και ανάλυτη ζωή είναι δομημένο επάνω στην πλάνη. Πρέπει να έχει συνείδηση και ανάλυτη ζωή. Και είναι καταδικασμένο να κρεμεστεί. Δεν μπορεί να πετύχει. Τι να κάνουμε? Να ξυπνήσουμε από τον εφιάλτη της ξεχωριστότητας και του φόβου. Όπως το πρωί όταν έχουμε ένα εφιάλτη και νιώθουμε την κίνδυνο και ξαφνικά ξυπνάμε και λέμε «Α, δεν ήταν αλήθεια, δεν ήμουν σε κίνδυνο». Και το ίδιο εδώ, εφόσον είμαστε πνεύμα, ακόμα αν το σώμα κινδυνεύει, δεν κινδυνεύουμε εμείς. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά καλούμαστε να κάνουμε έτσι. Και ο Χριστός δεν φοβήθηκε να πεθάνει, λέει, ζήτησε από τον Θεό να του συγχωρέσει, και ο Σωκράτης δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει το κόνιο. Okay, δεν υπάρχει θάνατος, θα φύγω, γεια, να είστε καλά. Okay. Να βγούμε από την σπηλιά της άγνοιας και να αντικρίζουμε το λαμπρό φως της αλήθειας, ότι είμαστε αιώνια θεϊκά όντα. Μόνο τότε θα λυθούν, δεν θα υπάρχουν εθνικότητες, δεν θα υπάρχουν χώροι, δεν θα υπάρχουν πολιτικά κόμματα, θα υπάρχουν συνάνθρωποι. Δεν θα υπάρχει δέρμα του χρώματος, τίποτα. Χρώμα του δέρματος, συγγνώμη, χρώμα του δέρματος. Δηλαδή, θα βλέπουμε μόνο θεϊκά όντα σε διάφορες μορφές. Να τολμήσουμε να αγαπήσουμε. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Εντάξει. Να τολμήσουμε να πούμε την αλήθεια, αυτό θέλει πολύ εσωτερική ασφάλεια και αγάπη, και η αλήθεια απαιτούν μεγάλη εσωτερική ασφάλεια, όσο αφορά και την σωματική μας ασφάλεια και επιβίωση, αλλά και όσο αφορά την αξία μας. Να ενδιαφερθούμε για τον συνάνθρωπό μας, μεγάλο θέμα αυτό, να ζούμε απλά και ταπεινά και έτσι όλοι θα έχουν ό,τι χρειάζονται, αν ζούμε όλοι απλά και ταπεινά, να προσφέρουμε την ζωή μας για το καλό του συνόλου, δεν θα χάσουμε τίποτα αν κάνουμε αυτό, θα μπαίνουμε μέσα στην συμπεράσταση της φύσης, όσο πιο πολύ υπηρετούμε το σύνολο, τόσο πολύ το σύνολο σαν φύση, σαν δύναμη του σύμπαντος, στηρίζει και εμάς. Να ζούμε μια ενάρετη ζωή. Αν θέλετε να συμμετέχετε στην ομάδα μας ή να δείτε τα άλλα βίντεο σε σχέση με το όραμα της ενάρετης ζωής, στείλτε ένα email σε αυτή την διεύθυνση ren.papaki.otena.gr, πολύ εύκολο, με το τίτλο «Όραμα». Όραμα. Σε λοιπόν, ένα μήνα, λίγο περισσότερο από ένα μήνα, θα ξεκινήσουμε αυτή την ομάδα που θα συζητήσουμε θέματα και πώς μπορούμε εμείς τελικά να ενσωματώσουμε την ενάρετη μας φύση. Να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.